Να στείλω την καλησπέρα μου. Εδώ είμαστε κάτω από το μουσικό χαλί, θα πω, της εισαγωγής στην εκπομπή μας, ως έναρξη φυσικά, και έχει τον κατάλληλο, θα πω, μουσικό ήχο, το κατάλληλο ξεκίνημα. Και εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι σήμερα, Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018, για να συνδεθούμε με τον κύριο, με τον συγγραφέα, τον κύριο Βλάση Ρασιά, να συνεχίσουμε την σειρά των εκπομπών μας, 7η σειρά, κατά σειρά εκπομπή σήμερα, και ολοκληρώνουμε και το πρώτο βιβλίο της Αρετής. Μέσα λοιπόν από την διαδικτυακή μας σελίδα New Radio, με ήχο, μόνο με ήχο, και από τον διαδικτυακό σύνδεσμο μας ακούτε www.radionewfm.com, και μέσα από τον οποίο σύνδεσμο κοινοποιούμε και στη σελίδα μας, και μέσα και από το live24.gr που μας αναμεταδίδουν. Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε στο Skype, αν μπορέσουμε, και μιλήσουμε τελικώς. Αν δεν μπορέσουμε, θα συνδεθούμε τηλεφωνικά. Πάμε λοιπόν να τον καλέσουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε σήμερα και κλείνουμε τον κύκλο αυτό του βιβλίου «Η Αρετή», του πρώτου μέρους. Να πάμε στην ειλικρίνεια, την ευθύτητα και την απλότητα. Θυμάμαι, και έτσι να ξεκινήσω λίγο, ότι θυμάμαι έναν γνωστό μας ασφαλιστή σε μια συζήτηση που κάναμε, και μου είπε ότι ένα πράγμα που δεν πρέπει να πούμε στον πελάτη, ότι σου μιλάμε ειλικρινά. Έτσι ακριβώς μου είχε πει, και μου είχε κάνει αίσθηση, λέω, μα γιατί είναι τόσο άσχημο, δηλαδή, να πει σαν πελάτη, ξέρεις κάτι, αυτά που σου λέω, στα λέω είναι αληθή και στα λέω με ειλικρίνεια. Είμαι ειλικρινή σε αυτά που σου λέω. Και τελικά άρχισα πλέον έτσι λίγο να ψάχνουμε και να λέω, μα τελικά μήπως λένε αρκετά ψέματα, και όταν πούνε τον όρο ειλικρίνεια αυτοπαγιδεύονται. Και έρχομαι σήμερα λοιπόν, βλέπω μπροστά μου από το βιβλίο σας, μία από τις αρετές είναι η ειλικρίνεια, η ευθύτητα και η απλότητα, οι επόμενες. Και μάλιστα εδώ είναι το πιο ωραίο, ως λέξη η ειλικρίνεια ετυμολογείται από το ουσιαστικό ύλη με έψιλον γιώτα, ηλιακή θερμότητα, αλλά και ηλιακό φως. Επειδή γαρ ύλη λέγεται η του ηλίου αυγή κατά τον σχολιαστή του Αριστοφάνους, και το ρήμα κρίνω, γι' αυτό και ως αρετή υπάγεται στο Θεό Απόλλωνα. Αυτό, ναι, αυτό. Ακριβώς, η ειλικρίνεια είναι στο... Είναι η φανέρωση, είναι η οποιαδήποτε κίνηση, ομιλία, συμπεριφορά κάτω από το πλήρες φανέρωμα, με τον πλήρη φωτισμό του ηλίου. Μάλιστα. Άρα είναι κάτι καθαρό. Αυτό θέλει να δείξει η ειλικρίνεια. Μάλιστα. Επανήλθε και βέβαια, ναι. Σαν αρετή, επειδή το βάζουμε σε επίπεδο αρετής, έχει να κάνει, είναι πολύ κοντά στις αρετές της τιμιότητας, της αρμονίας για την οποία μιλήσαμε προηγούμενη εκπομπή. Είναι θα μπορούσαμε να πούμε, μια αρετή με την οποία ο άνθρωπος είναι και κοντά στην Παρησία κιόλα, δηλαδή στην άλλη αρετή, την Παρησία. Ο άνθρωπος που την κατέχει αυτή την αρετή εκφέρει πάντως την αλόγο, ο οποίος είναι αληθής πάντοτε, ναι, και επίσης ευθύς. Τώρα ο κόσμος ο δικός μας, γιατί το ξεκινήσατε έτσι, ναι, δεν είναι, ναι, και ιδιαίτερα προσιλωμένος προς αυτή την αρετή, την ειλικρίνεια. Άμα δούμε γύρω μας τα πράγματα όπως λειτουργούν, κατά κανόνα λειτουργούν ανειλικρινώς. Ναι. Στο ψέμα πλέον είναι θεσμικά κατοχυρωμένο μέσα στην καθημερινή και πολιτική ζωή. Και ας αναλογιστούμε απλώς ότι σήμερα τι τύχη θα έχει ένας άνθρωπος σήμερα με αυτό το κοινό που έχει εκπαιδευτεί έτσι να λειτουργεί μέσα σε αυτό το καθεστώς ανειλικρίνειας. Τι τύχη θα έχει ένας πολιτευτής ή οποιοσδήποτε θα διεκδικούσε την αποδοκιμασία ή επιδοκιμασία ανάλογα του πλήθους του μεγάλου, mm-hmm.
έβγαινε έξω και μίλαγε ειλικρινώς. Από έναν κόσμο που έχει ποτιστεί μέσα στην ανειλικρίνεια και την επιθυμεί και όλα την ανειλικρίνεια. Ακριβώς αυτό. Όπως επίσης και κάποιος που πουλάει, όπως είπαμε πιο πριν τώρα με ασφάλειες και όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Κάποιος που πουλάει ένα προϊόν στον κόσμο, ένας κόσμος ο οποίος έχει μάθει σε αυτό που θα λέγαμε έτσι είναι λίγο χυδαίο. Σαν όρος είναι στο παραμύθιασμα. Ναι. Τι τύχη θα έχει κάποιος που θα πουλήγει στον κόσμο κάτι λέγοντάς του την αλήθεια για αυτό. Θα μπορούσε να σταθεί, ξέρω εγώ, το επάγγελμα του διαφημιστή. Αν μίλαγε με ειλικρίνεια. Ακριβώς. Θα μπορούσε να σταθεί... ούτε καν ο δικηγόρος, ούτε καν ο δικαστής, ούτε καν ο οποιοσδήποτε έχει να κάνει με αυτό το θεσμικό περιβάλλον που βλέπουμε γύρω μας. Το 90% νομίζω από αυτό το περιβάλλον στο οποίο εμείς σήμερα ζούμε χαρακτηρίζεται από ανειλικρίνεια, όπως και από, και από έλλειψη άλλων αρετών βέβαια, έτσι, αλλά κάτι στο οποίο είναι κραυγαλαία, έτσι, απούσα η συγκεκριμένη αρετή, είναι εδώ, το βλέπουμε, δεν... Όποιος είναι ειλικρινής, ναι. Το πληρώνει. Μάλιστα, συνεχίζει παρακάτω σε ένα σημείο και λέει «Μία πτυχή της ειλικρίνειας είναι και η αρετή της ευθύτητος. Ευθύτης είναι η τιμιότητα της εκφράσεως μέσα από απλή σκέψη. Ανυπόκριτη και προσποίητη συμπεριφορά και φυσική ομιλία. Επίσης και από την ακριβώς αντίστροφη κατεύθυνση η τιμιότητα της, της προσλήψεως για την οποία... θα μιλήσουμε παρακάτω. Ναι, ακριβώς. Η ειλικρίνεια πρωτίστως προϋποθέτει και προϋποτίθεται βεβαίως, είναι διπλή σχέση, αμφίδρομη, ευθύτητα. Ναι. Ακόμα και η παρησία, δηλαδή για να μπορέσουμε να... Κάποιος με καλή... ακούγεται ο ήχος της κλίσης. Ναι, ναι, ακούγεται λίγο, δεν πειράζει. Ναι. Και η παρησία για να μιλήσει κάποιος, να εκφραστεί, πρέπει πρωτίστως να πατάει πάνω στην ευθύτητα. Δεν μπορεί να εκφράσεις ένα λόγο παρησίας μέσω έμεσων διαδικασιών και χωρίς να λες αυτό που λες ευθέως. Mm-hmm. Οπότε... ειλικρίνεια και ευθύτητα είναι σε μια σχέση διαλεκτική και μιας άμεσης, θα μπορούσαμε να πούμε, διαπλοκής. Το ένα πράγμα, η μία πλευρά συνδέεται με την άλλη. Μάλιστα. Γι' αυτό και, δηλαδή, η ειλικρίνεια και η ευθύτητα ουσιαστικά είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, αντανακλάσεις του ηλίου ή του Θεού απόλυνος μέσα στην ανθρώπινη ψυχή. Είναι η... το να δείχνουμε αυτό που πραγματικά είμαστε ομά, καθαρά, δηλαδή αυτό είμαστε. Mm-hmm. Αυτό λέμε, αυτό πιστεύω, αυτό εκφέρω, αυτό περιγράφω, το οποίο αυτό δημιουργεί έναν άλλο κόσμο, δηλαδή ένας κόσμος ειλικρινίας είναι τελείως διαφορετικός από αυτόν στον οποίο ζούμε εμείς. Μάλιστα. Είχα εντοπίσει και αυτό έτσι επί προσωπικού πάλι και μάλιστα το βιβλίο μου φέρνει μνήμες, έτσι, το συζητάμε. Κάτι άλλο που πάλι που είχα παρατηρήσει κάποτε ήταν ότι αυτό που αισθανόμουν, αυτό εξέφραζα πολλές φορές και αυτό δεν ήταν πολλές φορές για κάποιους το διαμορφώνανε με τέτοιο τρόπο που το θεωρούσαν κάτι επικίνδυνο να εκφράζεσαι με ειλικρίνεια, με τιμιότητα, με γενικότητα, με ευθύτητα και κάποια στιγμή αισθάνθηκα ότι πρέπει να μαζέψω τα λόγια μου. Το έχετε συναντήσει αυτό? Συνεχώς. Ακριβώς. Είναι ένας κόσμος που επιζητεί την ανειλικρίνεια και ενοχλείται πολύ και φανερά, δηλαδή, mm-hmm. ενοχλείται με την ειλικρίνεια και την ευθύτητα και με την παρησία βεβαίως και με την ευθύνη ακόμα. Είναι ένας κόσμος ανευθυνότητας. Γι' αυτό υπάρχουν και λέξεις που ήταν απεχθείς, ας πούμε, αλλά σήμερα... είναι αυτό που περιγράφεται. Υπάρχει και κρυψίνεια σήμερα. Ναι. Δηλαδή, ο κόσμος, ναι. Του μιλάς ανοιχτά και με ειλικρίνεια στον άλλον και σκέφτεται τι του κρύβεις και τι προσπαθείς να του κάνεις, ας ναι. πούμε. Οπότε αυτό έχει ακυρώσει ουσιαστικά τη δυνατότητα για ενάρετη επικοινωνία των ανθρώπων. Δηλαδή, ναι. με τον πραγματικό λόγο που λες συγκεκριμένα πράγματα
Και αυτές οι αρετές τώρα που λέμε τώρα, ειλικρίνεια, αρμονία, τιμιότητα, έτσι και τα λοιπά. Ναι. Τι λέγανε οι προγονείς μας, ότι το πρώτο ζητούμενο για τον άνθρωπο είναι το γνώθις αυτόν. Ας φανταστούμε τώρα μια απόπειρα κάποιου να προχωρήσει προς το γνώθις αυτόν χωρίς να τα έχει αυτά. Δηλαδή, όταν δεν έχεις ειλικρίνεια, ναι. Τιμιότητα, ευθύτητα, πρωτίστως προς τον εαυτό σου, έτσι. Ακριβώς. Τι πρόκειται να βρεις από τον εαυτό σου. Αυτό που πραγματικά είμαστε υποτίθεται να ζητούμε από το γνώδις αυτόν, να αποκτήσουμε την πραγματική εικόνα του εαυτού μας, να την κατανοήσουμε, να τη δούμε και να μπορέσουμε να ουσιαστικά να απολαύσουμε αυτό το σημαντικό το πράγμα που είναι το γνώδις αυτόν. Αυτό αν δεν έχει αυτές τις συγκεκριμένες αρετές δεν βγαίνει. Πρωτίστως πρέπει να είμαστε ειλικρινείς προς τον εαυτό μας για να προχωρήσουμε σε κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Όταν έχουμε γυμναστεί τώρα από ένα περιβάλλον όπως είναι το τωρινό, που εγώ τολμώ και το λέω αρρωστημένο βέβαια, ναι. Που είναι καθεστώς ανειλικρίνειας, κρυψίνειας, απάτης, μη ευθύτητος κτλ. Καταλαβαίνουμε ότι κάποιος που έχει γυμναστεί μέσα σε αυτό το περιβάλλον να λειτουργεί, πόσο δύσκολο γίνεται το να δρομολογηθεί για κάτι τέτοιο που ήταν το κατεξοχήν ζητούμενο για τους προγόντους μας, το γνώθις αυτόν. Γι' αυτό βέβαια και υπάρχει τεράστια απόσταση από το αξιακό σύστημα των πραγματικών Ελλήνων, των παλαιών, έτσι. Δηλαδή εμείς σήμερα είμαστε αυτό που είμαστε γιατί απλώς δεν έχουμε και πολλά χαρακτηριστικά κοινά με εκείνους. Είπαμε και σε προηγούμενη εκπομπή ότι ο άνθρωπος είναι αυτά που έχει στο κεφάλι του. Που μέσα σε αυτά δεν είναι μόνο πληροφορίες, είναι και οι αξίες του. Όταν είσαι τελείως διαφορετικός από κάποιον άλλον, γιατί έχεις τελείως διαφορετικά πράγματα στο κεφάλι σου, δεν υπάρχει περίπτωση κάποτε να πλησιάσει ο ένας τον άλλον. Θα στέκεστε έτσι εκεί στην απόστασή σας. Και αυτό είναι που συμβαίνει ιστορικά στο τώρα. Γι' αυτό ξύνουμε το κεφάλι μας εδώ οι Νεοέλληνες και λέμε γιατί είμαστε έτσι. Είμαστε έτσι γιατί ακριβώς δεν έχουμε τίποτα το κοινό μέσα μας με αυτούς τους ανθρώπους που ήταν οι αλλιώς, εκείνοι που έδωσαν τη δόξα και προσπαθούμε εμείς που και δαγκώνουμε λίγο έτσι τη φέτα της δόξας μας και πάρουμε λίγο γεύση. Αλλά όλα αυτά τα πράγματα που περιγράφουμε, αυτά μας καθορίζουν. Δηλαδή δεν μπορεί να είμαστε σε μια κοινωνία ψεύδους, ανειλικρίνειας, λόγου χάρη, δυσαρμονίας, μη τιμιότητος, μη ευθύτητος και να περιμένουμε μετά διάφορα απαιτητικά πράγματα όπως το γνώθις αυτόν, η ηθική τελείωσης, ο ανώτερος σε αυτός. Ποιος ανώτερος σε αυτός, αφού με την ανειλικρίνεια πηγαίνεις προς τα κάτω. Ακριβώς. Σε ζητήματα ευθύνης θα έλεγα ότι στην καθημερινότητά μου, τουλάχιστον ως εμπειρία, έχω το εξής, ότι προσπαθούσαν όλοι να αποποιηθούν τις ευθύνες τους για να τις φορτώσουν σε κάποιον άλλον. Η ευθύτητα δηλαδή, η τιμιότητα, η ειλικρίνεια, η τιμιότητα και η ευθύτης, όπως καταγράφεται, είναι θεμελιώδεις αρετές του κοινωνικού βίου, αφού παρέχουν την εγγύηση της καλοπιστίας ενσαρκώνοντας την καθαρότητα και διαφάνεια προθέσεων. Αποτελούν επίσης θεμέλιο και του πολιτικού βίου. Εδώ είμαστε. Και παραπέμπουν ευθέως στις πολιτικές αρετές της παρησίας και της ευθύνης. Στην πρώτη αναφερθήκαμε διεξοδικά, στο πρώτο σεμινάριο αυτής της σειράς, ηθικής φιλοσοφίας. Η δεύτερη, η ευθύνη, απαιτεί ικανότητα ηθικού ζυγίσματος της κάθε πράξεως και αναγνώριση των πιθανών ατελειών ή λαθών, δίχως αναζήτηση δικαιολογιών ώστε να αμβληθούν. Ναι, εδώ είναι αυτό που συμβαίνει κατά κόρο σήμερα. Δηλαδή, πόσους ανθρώπους ξέρουμε σε προσωπικό επίπεδο αλλά και σε συλλογικό, έτσι, ως νεοέλληνες, που να λέμε ότι ρε παιδί μου, να κάνουμε ανάλυση ότι βρισκόμαστε εδώ, είμαστε σε αυτή τη θέση γιατί έχει συμβεί αυτό. Δεν κάναμε εκείνο, γιατί κάναμε εκείνο. Γιατί κάναμε ανεπιτυχώς το άλλο και άρα πληρώνουμε αυτό. Δεν γίνεται αυτό πουθενά. Ο καθένας ψάχνει να βρει κάποιον που να του φταίει δήθεν. Παλαιά στο Μεσαίωνα είχαν το διάβολο, ο διάβολος με έβαλε λέγανε ας πούμε. Τώρα φταίνε οι τρίτοι. Φταίνε ξέρω εγώ οι Ευρωπαίοι, φταίνε ξέρω εγώ οι Αμερικάνοι και ο καθένας φαντάζεται και έναν κάποιον που να φταίει. Και κανένας φυσικά δεν βάζει την ευθύνη του, έτσι. Δηλαδή
Αν εγώ τρέχω με 120 χιλιόμετρα σε γλιστερό δρόμο και πάω και στον κάρο, δεν φταίει κανένας άλλος, δεν φταίει τα λάστιχα δηλαδή, απλώς εγώ φταίω. Αυτό το να μπορεί ο άνθρωπος να, ακριβώς αυτό που είπαμε πιο πριν, η ικανότητα ηθικού ζυγίσματος κάθε πράξεως, αυτό είναι το πρώτο βήμα της σοφίας. Η έλλειψή του οδηγεί στο ακριβώς αντίθετο. Είναι το πρώτο βήμα για την ηλικιότητα. Και έγραψα χθες, δεν ξέρω, στο Facebook, εκεί που έχω μια σελίδα, γιατί δεν συμμετέχω στο Facebook. Όχι, έχω κρατήσει κάτι. Τα παιδιά και το δημοσιεύσαν εκεί. Ότι ο κατεξοχήν ηλίθιος είναι αυτός που πράττει, που θεωρεί ότι αυτό που πράττει δεν έχει επιπτώσεις. Μάλιστα. Δηλαδή όταν κάνεις κάτι και νομίζεις ότι δεν τρέχει τίποτε, ενώ τρέχει, εκεί πέρα μόνο ανόητος πρέπει κάποιος να χαρακτηριστεί. Δηλαδή αν εγώ έχω κληρονομήσει μια περιουσία λόγω χάρη από τον πατέρα μου και τη φάω, την παίξω στα χαρτιά, θα χάσω την περιουσία μου. Δεν υπάρχει μετά κάποια δικαιολογία ότι ήταν κάποιος που ξέρω εγώ... κάτι μου είχε πει και κάποια που με κάτι μου άλλο κτλ. Εγώ ήμουν ένας ηλίθιος που έπαιξα την περιουσία μου στα χαρτιά. Εκεί είναι το θέμα. Και η αποποίηση της ευθύνης ουσιαστικά είναι η αποποίηση της δυνατότητας να είσαι σωστός άνθρωπος. Το να είσαι άνθρωπος που αναλύει αυτό που του συμβαίνει. Αυτό είναι η ικανότητα ηθικού ζυγίσματος. Μάλιστα. Του αυτού που έπραξα. Αναγνώριση επίσης των αντελειών και λαθών, όπως είπαμε. Και διορθωμά τους, δηλαδή αν έχω μια ατέλεια, έχω κάνει ένα λάθος, θα κοιτάξω να μην το επαναλάβω, να διορθώσω την ατέλεια, να μην επαναλάβω το λάθος. Το δεις εξαμαρτύνει το. Ναι, όχι να κάτσω να βρω μια δικαιολογία ώστε να εφησυχασμού απέναντι στον εαυτό μου, δηλαδή να κοροϊδέψω, ποιο να κοροϊδέψω τον εαυτό μου. Δηλαδή αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε εδώ, είναι ο Έλληνες, για πολύ συγκεκριμένα πράγματα, εντάξει, που δεν θέλω να πάω το χρόνο της εκπομπής με το να τα αναλύσω, αλλά είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα. Γιατί αυτό και αυτό και αυτό, δεν υπάρχουν δηλαδή τώρα... θα πω απλώς, τι να πω, θέλουν μεγάλη ανάλυση. Μάλιστα. Θα πω απλώς διότι έχει επιλεγεί ο απλοϊκισμός γενικότερα στα πράγματα από την εποχή του Μακρυγιάννη. Έχει επιλεγεί ο λαϊκισμός ως κυρίαρχη πολιτική αντίληψη, δεν είναι κάτι καινούριο αυτό που εμφανίζεται τώρα, το ψέμα και όλα αυτά τα πράγματα, και επίσης ο γενικός ανορθολογισμός, ίσως και λόγω θρησκείας και λόγω μανίας προς την Ανατολή, υπάρχει ένας γενικός ανορθολογισμός, ας πούμε, στο ελληνικό κράτος, στην ελληνική κοινωνία, στις διαπροσωπικές σχέσεις και οτιδήποτε. Λοιπόν, αυτά μας φέραν εδώ. Δεν μπορεί να καθόμαστε τώρα να ψάχνουμε να βρούμε τον Γερμανό και τον Γάλλο και τον Άγγλο και τον Πορτογάλο. Αυτοί κάνουν τη δουλειά τους. Ο καθένας καλά κάνει. Δηλαδή και ο κατακτητής πολιτικής και σε κατακτάει, κάνει τη δουλειά του. Εσύ τι κάνεις. Εκεί είναι το θέμα. Αλλά έχουμε κάπου εκπαιδευτεί έτσι. Δηλαδή λάθη που έχουμε κάνει εμείς και ιστορικά και έχουμε παθηνίλες εξαιτίας αυτών των λαθών, ενώ τα επαναλαμβάνουμε έτσι αμετανόητοι, ψάχνουμε και βρούμε ότι βρίσκουμε ποιος μας φταίει. Δηλαδή ποιος ήταν αυτός. Αυτό που λέμε, το λάστιχο που γλίστρησε στο βρεμένο δρόμο, δεν ήταν ότι τρέχαμε με 120. Ναι. Είναι μια μεγάλη ιστορία. Δυστυχώς, επειδή το κάθε τι έχει αίτιο από πίσω, τα πράγματα δεν συμβαίνουν έτσι από μόνα τους. Ναι. Κάπου ίσως και είναι αργά, βέβαια. Ίσως είναι πιο αργά από όσο νομίζουμε, αλλά ίσως, έστω και την τελευταία στιγμή, θα μπορούσαμε να τα βάλουμε κάτω τα πράγματα και να σκεφτούμε και να καταλάβουμε τι έχουμε κάνει όχι στον τόπο μας και στους εαυτούς μας και, και στις γενιές τις επόμενες και επίσης και, και στην αφήγηση της ιστορίας των προηγούμενων γενεών, γιατί πράγματα που έχω ζήσει, 60 χρονών είμαι, δεν είμαι 200, αλλά από την διαστρέβλωση των πραγμάτων που τα έχω ζήσει εγώ και ξέρω τι ήτανε, και το πώς εξιστορούνται σήμερα, μπορώ να καταλάβω βέβαια και τα 188 χρόνια του, αν δεν κάνω σωστά την αφαίρεση, του νεοελληνικού κράτους, πόσο, ας πούμε, ψεύτικη, διαστρεβλωμένη είναι και η ιστορία υπόλοιπη που μας παρουσιάζουν. Αλλά
Εκτός από το εθνικό είναι ότι είναι αληθινό που μας το μετέφεραν οι φωτισμένοι και εμείς ακόμα δεν το έχουμε καταλάβει. Δεν είναι μόνο εθνικό το αληθινό. Το αληθινό είναι ο γενικός οδηγός του ανθρώπου στο κάθε τι. Πρωτίστως ακριβώς να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας. Αν δεν είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα βελτίωσης. Και αν κάναμε ένα λάθος σήμερα και το δικαιολογούμε αντί να κάνουμε την ανάλυση μας και την αυτοκριτική μας, μετά θα επαναλάβουμε στην επόμενη στροφή το ίδιο ακριβώς λάθος και ίσως με χειρότερα αποτελέσματα. Μάλιστα. Αυτή είναι και η πρακτική χρήση της αρετής που λέμε. Δηλαδή η αρετή δεν είναι κάτι μόνο έτσι για πλάκα να το συζητάμε. Δημιουργεί ένα είδος ανθρώπου όταν εφαρμόζεται και η έλλειψή της δημιουργεί ένα άλλο είδος ανθρώπου. Και εκεί είναι το όλο δράμα σήμερα που δεν έχουμε παππούδες να εμφυτεύουν τέτοια πράγματα στα εγγόνια και δεν έχουμε και σχολεία να εμφυτεύουν τέτοια πράγματα στους μαθητές και δεν έχουμε προϊσταμένους να εμφυτεύουν τέτοια στους υφισταμένους και δεν έχουμε τίποτα. Δυστυχώς αυτά τα πράγματα έχουν εκλείψει. Εμείς ήμασταν οι παλαιότεροι λίγο τυχεροί και είχαμε και κάπως καλύτερα σχολεία και είχαμε και κάπως καλύτερους προγόνους να μας καλλιεργήσουν και πέντε πράγματα. Τώρα μάλιστα τα πράγματα είναι δύσκολα. Όχι, δεν ξέρω και αν το έχετε αντιμετωπίσει στα εργασιακά σας, στον εργασιακό τομέα. Κάποιοι να επιρρύπτουν ευθύνες ο ένας τον άλλον ή σε εσάς για να μπορέσουν να αποφύγουν τις δικές τους. Έχουμε και αυτή την ευθύνη, ανευθυνοϋπεύθυνους τους λέω πολλούς, ακόμη και γύρω μας, δηλαδή στους συναδέλφους, στους συνεργαζόμενους ανθρώπους που έχουμε, στην εργασία μας τέλος πάντων, έχουμε κάποιους που προσπαθούν να επιρρύψουν ευθύνες σε άλλους για να βγουν αυτοί ξεχωριστοί και καθαροί. Αυτό το βλέπουμε, είναι φανερό. Δηλαδή βλέπουμε και στις υπηρεσίες σήμερα πώς λειτουργούν, ότι όταν πας και θέσεις ένα θέμα, κοιτάνε είτε να αποποιηθούν την ευθύνη της απαντήσεως ή της λύσεως του προβλήματος, είτε να το πετάξουν το μπαλάκι κάπου αλλού. Mm-hmm. Αυτό όσοι έχουν δουλέψει, ας πούμε, σε τέτοιες συλλογικές εργασίες το γνωρίζουν. Εγώ βέβαια στη δουλειά μου, επειδή αναλάβανα πάντα την ευθύνη που μου αντιστοιχούσε, ποτέ δεν επέτρεψα και στους από πάνω να αποποιηθούν προς τα εμέ την ευθύνη, γιατί τους το δυσκόλευε. Δηλαδή, εγώ θα έλεγα αυτό κατευθείαν, ναι, εγώ φταίω για το σημείο 6, για το σημείο 5, 4, 3, 2, ποιος θέλει. Δηλαδή, πάντα μπορεί να επιβάλλει κάποιος. Δηλαδή, αν δεχτούμε όλοι ότι πρέπει να πετάμε ένα στον άλλο το μπαλάκι, δεν κάνουμε τίποτα. Κάπου πρέπει να το σταματάμε αυτό το παιχνίδι και να το... Να δυσκολεύουμε τη ροή της ευθύνης προς το πουθενά. Αλλά είναι επώδυνο και κάπου εντάξει, είναι και κουραστικό. Είναι και κουραστικό. Μάλιστα. Όχι, γιατί ζούμε σε αυτό το περιβάλλον. Στη συνέχεια διαβάζω. Όπως προείπαμε, η ευθύτης αφορά όχι μόνο την τιμιότητα της εκφράσεως, αλλά και την τιμιότητα της προσλήψεως. Θα μπορούσαμε να την αποκαλέσουμε και διάβγεια, τονίζοντας και αυτής της και αυτή στην απολώνια φύση. Ναι, ακριβώς όταν λέμε για διάβια, τι άλλο εκτός από απολώνια, τι άλλο εκτός από φως. Μάλιστα. Ναι, ακριβώς είναι αυτό που λέμε ότι να κατανοήσεις, για να εκφράσεις κάτι με ευθύτητα και ειλικρίνεια, πρέπει πρωτίστως να το προσλάβεις με ευθύτητα και ειλικρίνεια. Να καταλάβεις τα πράγματα ως έχουν, όχι γιατί σήμερα έχουμε κάπου γυμναστεί και να προσλαμβάνουμε τα πράγματα όπως θέλουμε. Υπάρχει πολλοί κόσμος έτσι. Και πολλοί που είναι απέναντί μου και με μάχονται, ας πούμε, και το μεγαλύτερο λάθος τους, το οποίο βέβαια εμένα με βολεύει που το βλέπω αυτό, το διαπιστώνω, αυτοί μετατρέπουν τη θέλησή τους σε πραγματικότητα. Δηλαδή, ωραία, θέλω να μην υπάρχει ορασιάς. Και αρχίζει και λειτουργεί τώρα σαν να μην υπάρχω. Εγώ υπάρχω όμως. Δηλαδή, βέβαια αυτό είναι εντάξει, εμένα με ωφέλει όταν το έχουν οι εχθροί σου. Όταν το έχουν οι δικοί μας όμως άνθρωποι, εκεί μας δημιουργεί πρόβλημα. Γιατί δεν μπορούμε να κινούμαστε σύμφωνα με ότι λάθος έχουμε εμείς μέσα μας συγκροτήσει. Οφείλουμε να έχουμε επικεντρώσει την προσοχή μας
στην αλήθεια των πραγμάτων, αλλά και σε συγκεκριμένα στοιχεία των πραγμάτων. Να μπορούμε να διαμορφώσουμε μία έγκυρη ιδέα ή αντίληψη για τον κόσμο, για τα πράγματα γύρω μας, για τους ανθρώπους, τις σχέσεις μας με όλα αυτά. Όταν μπορέσουμε και αντιληφθούμε τα πράγματα με την πραγματική τους αξία, όπως είναι, όχι όπως εμείς τα φανταζόμαστε ή όπως μας βολεύει, αμέσως γινόμαστε πολύ δυνατοί, πάρα πολύ δυνατοί, και αυτό κάνει και οι προγονείς μας. Έχω παραθέσει μέσα και στο βιβλίο, θυμάμαι καλά, μια περιγραφή του Λίβιγκστον που γράφει για τον Μακμάνο. Δεν το έχω μπροστά μου το κείμενο. Εδώ το έχω. Το ελληνικό. Ότι. Που λέγε. Ένας γλάρος είναι ένα πουλί. Ναι. Ναι. Βλέπει αυτό ακριβώς που θα έβλεπε και ένα φυσιολογικό και ευτυχισμένο μικρό παιδί. Ναι. Εκεί, εδώ είμαι. Εδώ είμαι. Ακριβώς. Αυτό που βλέπει ένα φυσιολογικό και ευτυχισμένο λοιπόν μικρό παιδί, ναι, είναι αυτό που πρέπει να βλέπει και ο σοφός, ο ενήλικας, ο μεσήλικας και ο γέροντας. Δηλαδή, αν ο γέροντας, ο μεσήλικας, ο ενήλικος βλέπει διαφορετικά τα πράγματα από όπως τα βλέπει ένα φυσιολογικό και ευτυχισμένο παιδί, ναι, μικρό παιδί, τότε η εικόνα είναι παραποιημένη. Εκεί χτυπάει συναγερμός. Αν δεν τα δει έτσι, τότε έχει χάσει, έχει πάει αλλού, έχει μπει σε αυτά που ήδη έχουν διαστραφεί λόγω των συγκεκριμένων προβλημάτων στην πρόσληψή του και θα οδηγηθεί φυσικά κάπου αλλού. Δεν θα αντιμετωπίσει τα πράγματα ως έχουν. Και εκεί ο Λίβιγκστον, που τόνιζε δηλαδή τα πράγματα εκεί, ιδίως για την Ευθύδα και την Παρισία, σε αυτό το ελληνικό πνεύμα και η σημασία του για μας, τόνιζε ακριβώς αυτό, ότι η δύναμη των Ελλήνων ήταν το ότι μπόρεσαν ακριβώς και είδαν τα πράγματα έτσι. Ήταν η ισχύς τους δηλαδή ότι μπόρεσαν και είδαν τα πράγματα έτσι. Άλλοι λαοί χάνονταν τότε και χάνονται και σήμερα, και είναι ο Έλληνες. Βέβαια σε ονειροπολίσεις. Δηλαδή αυτό που εγώ έχω σαν ονειροπόληση, τι θα ήθελα να ήταν, το θεωρώ ότι αυτό είναι. Και προσπαθώ φυσικά να λειτουργήσω μέσα σε αυτό. Το οποίο φυσικά αυτό δεν υπάρχει. Είναι αυτό που λένε οι πιτσιρικάδες σήμερα, είμαι στην κοσμάρα μου. Με την κοσμάρα μας δεν έχουμε επαφή με την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι εκεί. Άμα μπορέσει και τη δει κάποιος με καθαρή ματιά, την καταλάβει ως είναι, τότε θα λειτουργήσει και μέσα της σωστά. Αν έχει προβάλει απλώς τις ονειροπολίσεις του, τις φαντασιώσεις του, τις δικές του θελήσεις δήθεν στην πραγματικότητα, απλώς επανεισπράττει την ανοησία του μέσω της πραγματικότητας και λειτουργεί φυσικά ανόητα μέσα σε μια πραγματικότητα η οποία, όπως όλες οι πραγματικότητες, είναι και απαιτητική στην τελική, ας πούμε. Δεν έχει καμία όρεξη η πραγματικότητα να αλλάζει σύμφωνα με την όρεξη του κάθε ατόμου, έτσι. Μάλιστα. Ούτε του κάθε λαού. Η πραγματικότητα είναι ομοί, είναι αυτή. Από εκεί και πέρα οφείλεις εσύ να την διαχειριστείς και να λειτουργήσεις όπως μπορείς και σύμφωνα με τις δυνατότητές σου. Και ή να συντριβείς από την πραγματικότητα ή να την φέρεις στα μέτρα σου και να μεγαλουργήσεις μέσα σε αυτή την πραγματικότητα. Αλλά η ονειροπόληση δεν κάνει τίποτα. Είναι κάτι αντίστοιχο με το άλλο που είχαμε πει σε προηγούμενη εκπομπή, μεταξύ λογικότητος και συναισθήματος. Άμα περιμένει ο άλλος με τα συναισθήματα να φτιάξει όχι πολιτισμό, ούτε καν καθημερινή στάση και θέση και δράση, δεν γίνεται. Ό,τι μας έρθει, πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένο σύστημα αξιών το οποίο να μας καθοδηγεί έλογα και να κινούμαστε στρατηγικά. Άμα η στρατηγική δεν είναι μόνο για τους πολέμους και για τους στρατηγούς, είναι και για το απλό άτομο. Δεν μπορεί κάποιος να κινείται άταχτα στη ζωή του όπως του έρθει, αν είναι θυμωμένος να χυμάει στους ανθρώπους, αν είναι χαρούμενος να σφυράει και να παίζει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Χρειάζεται σε κάθε τιμή μια στρατηγική. Πρέπει ο άνθρωπος να είναι συγκροτημένος από τη στιγμή που ξυπνάει μέχρι τη στιγμή που κοιμάται. Ασχέτως αν αφήνεται κάπου να διασκεδάσει, αλλά η συγκρότηση είναι αυτή που καθορίζει την επιτυχία. Και η πραγματικότητα είναι πάντα εκεί, ομοί πραγματικότητα, συγκεκριμένη και πολύ σαφής. Από εκεί και πέρα ή την
καταλαβαίνουμε και λειτουργούμε μέσα της, ή απλώς συγκρουόμαστε με αυτήν και συνήθως σπάμε το κεφάλι μας. Μάλιστα συνεχίζει ο Αλκμάνας, η ευθύ της όμως επηρέαζε τη συμπεριφορά του Έλληνος σε πράγματα πολύ σημαντικότερα από την θέα ενός τοπίου. Ήταν ένας τρόπος σκέψεως, ένας τρόπος θεάσεως της ίδιας της ζωής, καθοδήγησε τα μάτια των Ελλήνων και επικέντρωσε την προσοχή τους σε συγκεκριμένα στοιχεία των πραγμάτων. Τους επέτρεψε... Τους επέτρεψε μία εστιασμένη ματιά μέσα στην οποία έβλεπαν τα πάντα σε πλήρη διάβγεια, ενώ έξω από αυτήν έβλεπαν μόνο σκοτάδι και αταξία. Αυτό ακριβώς που λέτε, πάνω σε αυτό. Ναι, ακριβώς το μόνο σκοτάδι και αταξία που λέει, ναι. Είναι αυτό που ο άνθρωπος που δεν θέλει να συμφιλειωθεί με την πραγματικότητα, αυτό βλέπει. Ας πούμε, βλέπει κάτι επιθετικό, κάτι εχθρικό απέναντί του, κάτι το τρομακτικό, ναι. Και από εκεί πέρα δεν έχει και δει. Πολλές πιθανότητες επιτυχίας απέναντί του. Αν το δει διαφορετικά, όπως το μπορούσε και το βλέπουν οι πρόγονοι μας, αρχίζει και το δουλεύει πλέον. Το επεξεργάζεται, το φέρνει στα μέτρα του, προσαρμόζεται με αυτό αν δεν μπορεί να το φέρει στα μέτρα του, και έτσι πετυχαίνεις. Και έτσι γίνεσαι Έλληνας, δηλαδή αυτό που ήταν τότε οι πρόγονοι μας. Μάλιστα. Αλλιώς γίνεσαι αυτό που τέλος πάντων είμαστε εμείς σήμερα και όλοι οι ανάλογοι λαοί που βολοδεύουμε πέρα εδώ. Και πάμε στην απλότητα. Μια ακόμη πτυχή της ειλικρίνειας είναι επίσης η απολώνια αρετή της απλότητος. Απλά είναι τα λόγια της αληθείας, είχε άλλωστε τονίσει σε ένα στίχο του Αισχύλος. Απλότης είναι η αρετή του να βλέπει και να κατανοεί κάποιος τα πράγματα απλά, ευθέως και καθαρά. Να εστιάζει σε επίσης απλούς, ευθύς και καθαρούς στόχους, καθώς και να συμπεριφέρει τελικά ανεπιτίδευτα και φυσικά. Τι πιο απλό θα πω? Τι πιο απλούστερο? Η απλότητα είναι ταυτόχρονα πνευματική διάβγη και φυσικότητα. Είναι η δυνατότητα του να μπορεί κάποιος να παραμένει στην απόλυτη απλότητα του υπάρχοντος. Δηλαδή να μπορεί κάποιος να έχει με πλήρη προαίρεση να σταθεί έτσι αποδεκτικά απέναντι σε αυτό που τα πράγματα είναι. Είναι συμπλήρωμα αυτό που είπαμε παραπάνω. Ναι. Ακριβώς. Δηλαδή τα πράγματα αν δεν τα δούμε στην απλούστευση, θα το πω καλύτερα, στο πιο απλό σημείο, δεν μπορούμε να δούμε κάτι άλλο πέρα από αυτό που συμβαίνει. Και αυτό όπως είπατε όλα είναι στην πραγματικότητα και όχι στην εικονική πραγματικότητα. Ναι, αν θυμάμαι καλά ο Λίβινγκστον, τώρα δεν το έχω προς το βιβλίο, ναι. Είχε γράψει ακόμα και για τον έρωτα, ότι ναι, αυτό, ναι, ναι. Για τους προγόνους μας ο έρωτας ήταν ένα συνέστημα και μάλιστα περιορισμένο, ανθρώπινο. Ναι. Δεν ήταν με ο έρωτας... τον έρωτα να χαζολογάμε και να ναι. περιφερόμαστε στο κενό. Γιατί σήμερα υπάρχει και η λογική αυτή ότι ο έρωτας, δηλαδή άμα δούμε το μέσο ποιητή, τον περιγράφει τον έρωτα ως κάτι που ο άνθρωπος χάνει τον κόσμο. Τι είναι αυτό ο έρωτας? Αυτοί μπερδεύουν ουσιαστικά την μανία για απόκτηση, το πόθο, με τον έρωτα. Ο έρωτας είναι κάτι το οποίο, ναι μεν είναι όντως εφαλτήριο για κάτι, αλλά είναι ένα συνέστημα και εκεί σταματάει. Ναι, είναι για να κάνει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Να ερωτευτείς και να αποκτήσεις αποκτήσει σχέση με έναν άνθρωπο και να βρεθείς μαζί του. Ναι. Δεν μπορεί να τον πάρεις τον έρωτα και να τον κάνεις συνεφάκι που λέμε που δείχνει εκεί στις γελιογραφίες και στα κόμιξ που βάζουν συνεφάκι από πάνω και έχει διάφορα πράγματα και μέσα. Καρδούλες, δηλαδή, ναι. Ένα συνεφάκι που έχει μέσα πράγματα τα οποία απασχολούν τον άνθρωπο την ώρα που περπατάει, που κοιμάται, που κινείται κτλ. Είναι κάτι άλλο. Σήμερα, όπως όλα ας πούμε, τα μπερδεμένα πράγματα, έχουμε αφαιθεί και εκεί. Δηλαδή, ο καθένας
φεύγεται από την πραγματικότητα, ίσως είναι και μια δραπέτευση, έτσι. Δηλαδή, εγώ προσπαθώ να τους δικαιολογήσω τους ανθρώπους, όπως και η φαντασιοπληξία, όπως και η... και οποιαδήποτε φυγή. Ναι. Εγώ καταλαβαίνω και τον άνθρωπο που παίρνει ουσίες και γίνεται και τον αλκοολικό. Το κατανοώ, δεν σημαίνει ότι συμφωνώ μαζί του, έτσι. Ναι. Δηλαδή, το θεωρώ ότι είναι κατάδια του να ξεφεύγεις, έτσι. Αλλά καταλαβαίνω το γιατί το κάνει. Δηλαδή, όταν δεν μπορείς να αντέξεις την πραγματικότητα, πας να ξεφύγεις από την πραγματικότητα. Ναι. Όπως πηδάει ένας από το παράθυρο για να ξεφύγει από τη ζωή, πηδάει και ένας έτσι μεταφορικά από την πραγματικότητα με το χύψη πράγμα. Άλλος με ονειροπόληση, άλλος με σχιζοφρένεια και άλλος με το να παίρνει ουσίες και τέτοια πράγματα. Ναι. Όμως αυτά είναι φυγές. Δεν είναι αντιμετώπιση της πραγματικότητας. Ό,τι και να κάνει ο καθένας, ναι, πραγματικότητα είναι εκεί. Δηλαδή και τρία ουίσκι να πιει κάποιος, ναι, πραγματικότητα είναι εκεί. Είχα κάποιο φίλο, ναι. Ναι, κάποιο φίλο που είπε ότι μπορείς να μαστουρώσεις και με ένα ποτό του νερό, είχε πει. Ναι. Έτσι ακριβώς μου είχε πει. Μπορείς δηλαδή να εκτονωθείς και με ένα ποτήρι νερό. Μάλιστα. Ναι, ναι. Το θέμα όμως είναι ότι ο πολύς ο κόσμος σήμερα, ακριβώς επειδή είναι όλοι αυτοί, είπαμε, η ανηλικρίνεια, η μη ευθύτητα, η έλλειψη όλων αυτών των πραγμάτων, ο μη συμβιβασμός με την πραγματικότητα, ο κόσμος ο πολύς, επειδή δεν μπορεί να το αντέξει, βέβαια, ναι, δεν έχει διδαχτεί αυτές τις αρετές που τον κάνουν να αποδεχθεί αυτό που όντως υπάρχει και να προσπαθήσει να λειτουργήσει μέσα του ή ακόμα και ενάντια του. Απλώς προσπαθούν να ξεφύγουν. Mm-hmm. Και με το ξεφυγείς, επειδή ο άνθρωπος είναι περιορισμένο, δεν είναι και τίποτα, δεν είναι Θεός, είναι πολύ περιορισμένες οι δυνατότητες απόδρασης. Και γι' αυτό καταλήγει σε όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι. Παλαιότερα είχαμε μιλήσει και λίγο σε μια εκπομπή και για τη σχιζοφρένεια, που είναι πάλι μια φυγή, δηλαδή. Ναι. Φεύγει στο παραλήρημα ο άνθρωπος, έτσι. Ναι. Αλλά όταν μιλάμε για την έννοια του ανθρώπου, και μάλιστα του κοινωνικού ανθρώπου, του πολιτικού ανθρώπου, του φιλοσοφημένου ανθρώπου, του ανθρώπου δηλαδή του Έλληνα ανθρώπου, ας πούμε, ούτε οι φυγές ούτε οι σχιζοφρένειες είναι τα προτείνομενα. Εμείς άλλα προτείνουμε. Εμείς προτείνουμε ακριβώς αυτό, να σταθεί ο άνθρωπος λεβέντης και όρθιος, ναι, και να πορευτεί ωραία μέσα στη ζωή του. Όσο μπορεί, βέβαια, ως άνθρωπος, έτσι, και θα αρρωστήσει και θα τον χτυπήσει η μοίρα, αν είναι να τον χτυπήσει, και θα του συμβούν και οι ατυχίες, αλλά πάντα να μένει όρθιος, ναι, αυτό το βασικό. Αυτό διδάσκουν οι προγονείς μας και, okay, και με τη φιλοσοφία και με τις αρετές, ότι ό,τι και να σου συμβεί, μπορεί να σου συμβεί με το να είσαι κάτω και να σέρνεσαι και μπορεί να σου συμβεί και με το να είσαι όρθιος. Ναι. Μπορεί να... το όρθιος εννοώ δηλαδή ηθικά και πνευματικά. Όρθιος, και μάλιστα και μια διατύπωση ωραία, ίσως το έχω ξαναπεί πάλι, που το λέει Γαβρίλιος, να σταθείς όρθιος και όχι ορθούμενος από κάτι άλλο. Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό για μας ο όρθιος άνθρωπος, και γι' αυτό ακόμα και στη θρησκευτική πράξη, εμείς στη λατρευτική μας πράξη, είμαστε όρθιοι, στητοί. Και ιδίως άμα δείτε και τις φραγιδόληθες τους Μινωικούς, είναι ακόμα πιο στητοί οι άνθρωποι. Στέκουν και με μια μικρή κύρτωση προς τα πίσω, mm-hmm, τελείως έτσι όρθιοι, με το χέρι επάνω στο μέτωπο. Μάλιστα. Ούτε καν η παλαιά ανατολική κίνηση του να κλείνει κάποιος τον αυχένα, ελάχιστα, δεν λέμε όπως στους αργότερους αιώνες που προσκύναγε ο άλλος και σερνόταν χάμο. Όχι, ίσα ίσα βλέπουμε εκεί πέρα ότι ο άνθρωπος είναι ορθός. Δηλαδή αυτό το να είναι όρθιος ο άνθρωπος ήταν πολύ σημαντικό για εμάς, για εμάς τους Έλληνες. Και γι' αυτό και την εποχή του Αλεξάνδρου, όταν ζητούσε να προσκυνάνε εκεί στα βάθη της Ανατολής οι υπήκοοι, είχαν αντιδράσει οι Μακεδόνες, και κάποια στιγμή μάλιστα έναν τον βούτυξε και το χτύπησε το κεφάλι στον τοίχο, γιατί είχε πεθάνει στα γέλια όταν πήγε ένας χοντρός πέρυσι να προσκυνήσει και ρολάρισε στο έδαφος, γιατί ήταν χοντρός με τεράστια αποθέματα λίμους. Και ήταν ένα θέαμα, τέλος πάντων, το οποίο ήταν όντως γελίο για τα δεδομένα τα ελληνικά, που ο άνθρωπος στεκόταν όρθιος απέναντι σε
απέναντι στους άρχοντες, απέναντι στους αδριάντες των προγόνων, απέναντι στα αγάλματα των θεών. Όρθιος, το όρθιος είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Μάλιστα. Απλώτης είναι η ταυτόχρονη εκδήλωση πνευματικής διάβγειας και φυσικότητος. Η αρετή της ικανότητος να παραμένει κάποιος από προαίρεση στο απόλυτο απλό της μεγάλης μητέρας μας, της φύσεως. Νομίζω ότι τα λέει όλα αυτό. Ναι, για την απλότητα ο Αριστοτέλης τοποθετεί δίπλα στην αλήθεια, δηλαδή σαν δίδυμη αδελφή της. Ναι. Είναι ουσιαστικά η απλότης και η αλήθεια είναι, το μπορούσα να το πούμε, οι πυλώνες της ειλικρίνειας του βίου. Δηλαδή για να μπορέσει να σταθεί ο άνθρωπος με ειλικρίνεια στη ζωή του, το ένα πόδι πατάει στην αλήθεια και το άλλο πατάει στην απλότητα. Για να προχωρήσω λίγο παρακάτω, ο μοναχός Μάρκελος Καρακαλινός λέει ότι η απλότης της ψυχής σημαίνει ότι δεν υπάρχει τίποτε άλλο μέσα στην ψυχή εκτός από το Θεό, Πατέρα. Η απλότης αυτή εκφράζεται ως φως και χαρά και ειρήνη. Εκφράζεται ακόμη ως μια δυνατή αγάπη που δεν μοιράζεται με κανέναν άλλον. Απλότης είναι ο φωτισμός της ψυχής εκ της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Μέσα στο φως βασιλεύει μόνο η αγάπη, η χαρά και η ειρήνη και η δοξολογία του Αγίου Θεού. Ναι, όπως τις περισσότερες αρετές, εδώ πέρα τις πάλι έχουμε διαστροφή του πράγματος, περιορισμό της, στένεμά της, της αρετής συγκεκριμένης, και τη βάζει, είναι φανερό ότι τη βάζει, ας πούμε, ως αντίθετο της καινοδοξίας, ας πούμε, σαν είδος ταπεινότητας και τα λοιπά, που δεν είναι αυτό η απλότητα για εμάς. Είναι πιο κοντά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι βέβαια φυσικά πιο κοντά, γιατί ήταν ομότροποι με εμάς. Οι Ρωμαίοι ήταν περίπου ουσιαστικά κατά μίμηση των Ελλήνων, ήταν ο πολιτισμός που φτιάξανε, και αυτοί είχαν τη συμπλησιτά ως αντίστοιχη αρετή της δικής μας απλότητας, που είναι η ευθύτητα του λόγου, συμπλησιτάς, δηλαδή ότι μιλάω απλά και συγκεκριμένα, και επίσης και η φυσικότητα της συμπεριφοράς είναι, είμαι simple, ας πούμε, απλός στο όπως στέκομαι. Το άλλο είναι μια έτσι συρρήκνωση, το να το βάλεις μόνο απέναντι στην ταπεινότητα, να τη θεωρείς, ας πούμε, ως είδος ταπεινότητας, ας πούμε, την απλότητα. Δεν είναι αυτό, είναι κάτι μεγαλύτερο, είναι κατεβασμά του το να το ερμηνεύσεις έτσι όπως το ερμηνεύει ο συγκεκριμένος. Πάντως, μπαίνετε σε... Και μάλιστα πειράχθηκε επίσης και η ειλικρίνεια. Ναι. Και η ίδια η ειλικρίνεια πάλι πειράχθηκε από τους διάφορους συγγραφείς και τους χριστιανούς, που καμία σχέση δεν, στην περιγραφή, καμία σχέση δεν είχε με την Απολλώνια αυτή, αρετή που περιγράψαμε μέχρι τώρα, ας πούμε. Ναι. Την πήγανε κοντά στην κοντά στη μετάνοια, δηλαδή την ειλικρίνεια, τη δικιά μας ειλικρίνεια, δηλαδή την αρετή, την Απολλώνια, την πήγανε κοντά σε αυτό που στο χριστιανισμό θεωρείται μετάνοια. Είναι ένα είδος αυτοεξευτελισμού που σε απαλλάσσει από τις αμαρτίες σου, αλλά για μας και η έννοια της μετανοίας είναι κάτι το τρελό, γιατί ο άνθρωπος, αφού είναι λογικών, οφείλει να προνοεί. Άπαξ και πράξη χρεώνεται την πράξη του. Μετά το να μετανιώνεις δεν έχει νόημα, αφού είσαι έλογον. Δηλαδή, τι να μετανιώσεις. Έβαλες κάπου τα λεφτά, τα επένδυσες και τα έχασες, μα όταν τα επενδύεις έχεις και ρίσκο. Άρα γιατί να μετανιώσεις, τα έχασες απλώς. Χτύπησες κάποιον, ας πούμε, και το έπεσε κάτω και έπεσε νεκρός. Να μην το χτύπαγες. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, τι πάει να πει μετάνοια. Μετάνοια είναι κάτι το οποίο πηγαίνει ακριβώς και σε αυτό που είπαμε πιο πάνω, με την ευθύνη. Δηλαδή, έρει την ευθύνη. Λέει ότι ξέρω, δεν έφταιγα. Μα ένα λογικό, κάθε πράξη που κάνει
αποσκόπησε κάτι. Ναι. Δεν θα είχε, δηλαδή, άμα χτυπήσω έναν άνθρωπο με ένα ρόπαλο στο κεφάλι, πολύ πιθανό είναι να του κάνω σοβαρή ζημιά. Τι πάει να πει μετάνοια μετά. Κάπου εκεί στην Παλαιά Διαθήκη είχα δει ότι η μετάνοια είναι να τον αποζημιώσουμε, να του κάνουμε ζημιά, ή να εξηλωθούμε στον μοναδικό Θεό, στον παντοδύναμο Θεό θα πω, και αυτός που τα συγχωρεί όλα. Και με συγχώρεση, μετάνοια και εξομολόγηση και τα σχετικά. Όχι, θέλω να πω ότι κάνετε αυτές τις συγκρίσεις, και εδώ είναι όλο το ζητούμενο, ότι κάνετε τις συγκρίσεις μέσα από το βιβλίο σας με το τι συνέβαινε, το πώς είχαν καθιερώσει την αρετή. Την έχετε πραγματικά αναλύσει στο ακέραιο και φτάνετε πάντα σε κάθε κεφάλαιο να ανταποδίδετε, θα πω, να αναλύετε το τι συμβαίνει σήμερα, το τι συνέβη, επικρατώντας η χριστιανική, θα πω, θεωρία. Ναι, γιατί κάθε τι, κάθε έννοια και φυσικά και κάθε αρετή και οτιδήποτε να λύουμε έχει μια ιστορία, δηλαδή πρέπει να ξεκινήσουμε πώς την εξέφρασε ο πρώτος, με ποια έννοια, πώς μετά την επάυξησε νεολογικά κάποιος ή την μείωσε, πώς τη μιμήθηκε κάποιος, πώς την υιοθέτησε κάθε έννοια, και μετά αν την πειράξανε και τη διαστρέψανε ή την ακυρώσανε και την εξαφανίσανε, είναι και αυτό τμήμα της ιστορίας της κάθε έννοιας. Και είναι σημαντικό δηλαδή ότι η ειλικρίνεια επί 14 αιώνες δεν υπάρχει πουθενά ως αρετή. Και φυσικά δεν μπορούσε να υπάρχει, γιατί τότε αν εκδήλωνες ειλικρίνεια έχανες το κεφάλι σου ή πήγαινες στη πυρά. Από τον 4ο έως τον 17ο αιώνα, αν ήσουν ειλικρινής, καταρχάς θα μαθευόταν ότι υπήρχε πιθανότητα ότι δεν είσαι σαν αυτό που θέλουν, και εκεί κόστιζε με θάνατο το κατά κανόνα. Δεν ήταν ανεκτά αυτά τα πράγματα. Επέστρεψε ως αρετή η ειλικρίνεια σαν ιδανικό, ας πούμε, από τους μετά την εποχή του διαφωτισμού, ας πούμε, και μετά το υιοθέτησε και το κίνημα του ρομαντισμού, που το είχε περισσότερο βέβαια έτσι ως καλλιτεχνικό ιδανικό, δεν δηλαδή πέρασε στην φιλοσοφική έτσι προβολή που του είχαν κάνει οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι, και αργότερα μετά τον 20ο αιώνα δέχτηκε και κάτι άλλες παρεμβάσεις έτσι πολύ τρελά, που δεν έχω μπροστά μου το βιβλίο, αλλά θυμάμαι τα έχω αποτυπώσει αυτά, που το βάζουν μπροστά σε κάτι άλλες έννοιες και βγαίνει αλλαντάλλον, ας πούμε, είναι μια μπαίνει σε ηθικολογικά πράγματα, τα οποία δεν έχουν σχέση με τα ελληνικά τα δικά μας, αλλά είναι πλέον ακριβώς όταν άλλοι ελέγχουν τον κόσμο και φυσικά και την παραγωγή των εννοιών και τη χρήση των εννοιών, όταν έχεις χάσει δηλαδή εσύ τον έλεγχο των εννοιών, επιβάλλουν και τις δικές τους έννοιες πλέον και στις βιβλιογραφίες, αλλά και πολλές φορές και πάνω στους ανθρώπους. Μάλιστα. Για να μην καθυστερήσω, κλείνοντας το τηλέφωνο, θα κλείσω με την ιεράρχηση των αρετών κατά τον Γεώργιο Γεμιστό Πλήθωνα, που είναι στον επίλογο του βιβλίου. Τώρα όμως ήθελα να πω το εξής, και είδα από ένα δημοσίευμα που κάνατε αυτό που έτσι και εγώ αναρωτιέμαι, ή πολλές φορές βάζω επιτάπητος και λέω ποιες είναι οι λύσεις σήμερα για να αλλάξει όλη αυτή η κατάσταση. Βρήκα μια μικρή ανάρτηση που κάνατε, και να τη διαβάσω λίγο, που λέει: στο τελικό σκαλοπάτι φτάνει κάποιος πατώντας στα προηγούμενα. Το αυτό ισχύει και για την επανειλήνηση. Είναι μεγάλος όρος αν το βάλουμε, και μεγάλο πράγμα η επανειλήνηση, όχι έτσι όπως μπορούμε να τη δούμε καθημερινά και το έχουμε ξανασυζητήσει. Ένα πρόχειρο σχεδίασμα της σκάλας λοιπόν, και εύχομαι την τελειοποίησή του από όλους μια ώρα αρχίτερα. Πρώτον, αναγνώριση του ότι το πρόβλημα των νεοελλήνων είναι πρωτίστως πολιτισμικό. 2. Πλήρης παλινόρθωση της ελληνικής εθνικής θρησκείας. 3. Δημιουργία εθνικής διανόησης. 4. Διαφωτισμός του εν αγνία και ύπνο πλήθους.
5. Δημιουργία κρίσιμης μάζας. 6. Δυνατότητα διαμόρφωσης της δημόσιας παιδείας. 7. Δημιουργία πραγματικής εθνικής συνείδησης. 8. Δημιουργία πραγματικού ελληνικού κράτους. Αυτά για αρχή. Και με προειδοποιήσει πως μιλάμε για μακρύ δρόμο. Στην τελική, νεκρό ανασταίνουμε. Πόσοι όμως είναι διατεθειμένοι να τον διαβούνε και πόσοι τον αντέχουνε? Αυτό είναι ένα σχεδίασμα δικό μου, ακριβώς ότι αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε. Από εκεί και πέρα τώρα υπάρχει κόσμος ο οποίος θέλει να πατήσουμε κουμπί μαγικά και ξαφνικά να γίνουμε εδώ πέρα ωραίοι και τρανοί, ναι, αυτά που ήμασταν παλιά και μεγαλεία κτλ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Όταν είσαι στο σκαλοπάτι 1, για να φτάσεις στο 100 πρέπει να διασχίσεις άλλα 90 τόσα. Αυτό είναι ένα σχεδίασμα χωρίς να είναι αποκλειστικό και ότι είναι η σοφία των σοφιών, απλώς είναι ένα σχεδίασμα. Από εκεί πέρα, αν κάποιος θέλει να του προσθέσει και άλλες βαθμίδες ή να διαπλατείνει κάποιες από αυτές που παρουσιάζω εγώ εκεί, έχει καλώς. Αλλά δεν μπορεί να μιλήσουμε για κάποια στιγμή ότι υπάρχει μια επανελλήνιση, ότι έχουμε ένα ελληνικό πραγματικά κράτος, εθνικό κράτος, χωρίς να υπάρχει, πάμε ανάποδα λέει τώρα, χωρίς να υπάρχει εθνική συνείδηση, και πώς θα υπάρχει εθνική συνείδηση αν δεν υπάρχει ελληνική εθνική παιδεία, και πώς θα υπάρχει ελληνική εθνική παιδεία αν δεν μπορεί να πιέσει κάποιος ώστε να γίνει αυτή. Άρα, άμα δεν υπάρχει κρίσιμη μάζα που θα το κάνει αυτό, και ούτω καθεξής. Δηλαδή, είναι μια αλληλουχία ότι για να φτάσεις εκεί πρέπει να περάσεις από αυτά. Εμείς τώρα είμαστε στο. Από το ένα σκαλοπάτι και παλεύουμε να πάμε στο δεύτερο. Δηλαδή, ναι, είναι μακρά διαδρομή. Τώρα είναι αυτό που είπαμε και πιο πριν, η ευθύτητα προσλήψεως της πραγματικότητας. Κάποιοι ονειροπολούν και λένε «Α, ου, θα γίνουν, δεν θα γίνουν». Αυτά θέλουν, όταν τους έλεγε και στους Άγγλους ο Τσόρτσιλ εκεί, «Blood, sweat and tears», αίμα, υδρότητα, δάκρυα τους είπε, για να σταθείτε απέναντι στον πόλεμο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Θέλει αγώνα, θέλει προσπάθεια, θέλει να κάποιοι άνθρωποι να ταχθούν πάνω σε αυτό το σκοπό και να αγωνιστούν. Αλλιώς δεν πρόκειται να γίνει κάτι. Μαγικά δεν γίνονται. Ναι, ποτέ τα πράγματα. Είμαστε όμως σε ένα σύστημα, το πω, όπου ο ένας δεν συμφωνεί με κανέναν. Ο ένας δεν συμφωνεί με τους άλλους και οι άλλοι με κανέναν. Ναι, αλλά κάπου υπάρχει και αυτό που λέγε ο Τόμας Πέιν στην Αμερικάνικη Επανάσταση τότε. Άγγλος ήταν αυτός και είχε πολεμήσει εκεί στον πόλεμο της Ανεξαρτησίας και τους έλεγε ότι είχε τρεις επιλογές, δηλαδή αναγνώριζε τους ανθρώπους. Του λέει ή γη σου αν είσαι μάγκας, ή ακολούθα αυτόν που ηγείται, ή κάνεις την άκρη γιατί ενοχλείς. Δεν υπάρχει τρίτο. Κάπου οι άνθρωποι πρέπει να μάθουν να βρουν ποιος τέλος πάντων είναι στα καλά του, και να ακολουθήσουν αυτό που είναι στα καλά του και έχει μια προοπτική. Αν δεν το ακολουθήσουν αυτό δεν θα γίνει τίποτα. Οι άνθρωποι τώρα πάνε ό,τι λάμπει, πάνε σαν τις πεταλούδες, ό,τι λάμπα ανάβει πηγαίνουν και περιστρέφονται γύρω γύρω. Καθένας είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει βέβαια, αλλά δεν μπορεί ο καθένας να βαράει το βιολί του. Κάπου οι άνθρωποι πρέπει να μάθουν να συνεργάζονται και αν υπάρχει κάτι συγκροτημένο, να το ακολουθούν. Εγώ ευχαρίστω, αν υπήρχε κάτι σαφές, θα πήγαινα να το ακολουθούσα. Δεν θα κάθομαι να παλεύω εγώ να κάνω σχεδιάσματα. Αν το είχε κάνει κάτι αντίστοιχο ένας άλλος αυτό, προηγούμενα χρόνια, θα είχα την πολυτέλεια του χρόνου, να μην χάνω χρόνο κι εγώ, να πήγαινα απλώς να το στηρίξω. Να μην χρειάζεται να το χτίσω εξ αρχής, αλλά κάποια πράγματα πρέπει να τα αναγνωρίζουμε ότι είναι. Γι' αυτό είπα και λοιπόν, αν θέλει κάποιος σας προσθέσει κλίμακες, σας διαπλατείνει κλίμακες, αλλά το να έρθει κάποιος να τις ισοπεδώσει και να πει ότι άμορε πάμε παρακάτω, πάμε να κάνουμε κάτι άλλο, εκεί δεν δικαιούται να το κάνει αυτό, γιατί πάει πίσω. Γενικά έχουμε μεγάλη το τελικό μήνυμα είναι ότι έχουμε μεγάλη διαδρομή. Εμείς δηλαδή δεν ξέρω τη δική σας ηλικία, εγώ δεν πρόκειται να δω επανελλήνιση. Πέντε χρόνια μικρότερος. Τώρα για δύο γενιές, τρεις γενιές, τέσσερις γενιές. Εγώ θα ευχόμουν και πέντε και έξι γενιές, γιατί αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να γίνονται απότομα, γιατί μπορεί να γεννηθούν και τέρατα. Θέλει να ζυμωθούν σωστά τα πράγματα, ώστε όταν γίνουν, να γίνουν σωστά. Γιατί όλες οι ατυχίες του έθνους μας μέχρι τώρα είναι ότι ποτέ δεν μπορέσαμε να κάνουμε επιστροφή πίσω στον πραγματικό Έλληνα, γιατί πάντα
κάποιοι βιαζόντουσαν και ήταν και δίπλα κάτι απατεώνες που το θέλαν το πάνε στραβά να το πάνε αλλού. Οπότε οι πρώτοι επιτρέπαν στους δεύτερους να μεγαλουργήσουν, με το εισαγωγικό να μεγαλουργήσουν. Και φυσικά οδηγηθήκαμε σε αυτό το πράγμα που είμαστε τώρα. Εδώ αυτό δεν πρόκειται να επαναληφθεί. Εδώ χρειάζεται μια επιλογή κανονικά, στρατηγικής όπως είπαμε πιο πριν, όχι ούτε συναισθήματα ούτε σαχλαμαρίτσες. Και να υπάρχει ένας προγραμματισμός, ότι σκοπεύουμε από το βήμα Α στο βήμα Β, στο βήμα Γ, στο Δ. Από εκεί και πέρα, τώρα πότε θα γίνει αυτό, ας αγωνιστούμε εμείς για να γίνει και από εκεί και πέρα δεν μπορεί να... πάντως όλοι πρέπει να ξέρουν ότι αυτά δεν γίνονται ούτε μαγικά, ούτε με μαγικά ραβδάκια, ούτε με τον Άγιο τέτοιο που θα προσευχηθεί κάποιος, ούτε πατάμε ένα κουμπί και βγαίνει μια χόντρη, ούτε με ένα χάπι. Αυτά είναι μακροχρόνιοι αγώνες. Γιατί ακριβώς όπως έγραψε εκεί πέρα για να τους προειδοποιήσω, στην τελική νεκρό ανασταίνουμε. Ναι, αυτό ακριβώς. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι εδώ ο Έλληνας και τον βγάλαμε από την πόρτα. Ναι. Ουσιαστικά καλούμαστε να αυτό που λέγει και το ποιητής τότε, εσύ που έστησες, εγώ θα το πω στον πληθυντικό, εσείς που στήσατε, στον νόμο σας που ξαναστήσατε, υψώσατε στον νόμο σας τον γκρεμισμένο ναό των Ελλήνων. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό. Δηλαδή αυτή η στίχη είναι. Περικλείουν μέσα όλο αυτό το δράμα και το μεγαλείο ουσιαστικά του όλου πράγματος. Ναι, δεν ξέρω αν ακούσατε, η διαφορά μας δεν είναι μεγάλη. 5 χρόνια διαφορά είναι πιο μικρός. Αλλά ουσιαστικά είμαστε κοντά. Και ήθελα να πω και να κλείσω με αυτό. Υπάρχουν πολλές ποδοσφαιρικές ομάδες που έχουν την ονοματοδοσία Κεραυνός. Κεραυνός. Θα τις έχετε ακούσει. Ναι, ναι. Θα μου πείτε τώρα πώς ήρθε αυτό. Και όμως πολλά μπορούν να έρθουν ξαφνικά και όλοι να αναρωτηθούμε τι σημαίνει Κεραυνός ή όλες οι ονοματοδοσίες, θα πω, και των ομάδων, αλλά και όσες διαβάζουμε πολλές φορές ή βλέπουμε μπροστά μας. Κεραυνός λοιπόν από το κέρας, την άβρα και τον νου, νοός. Λοιπόν, από εκεί και ύστερα λοιπόν καταλαβαίνουμε, και εγώ θέλω έτσι και ήθελα να καταλήξω, μήπως τελικώς ένας κεραυνός του Διός μας, μας ξυπνήσει. Ούτως ή άλλως ο Ηράκλητος, ο θείος Ηράκλητος όπως το λέω εγώ, είχε πει εκείνο το ωραίο «Τα δε πάντα ιακίζει κεραυνός», ότι τα πάντα τα κυβερνάει ο κεραυνός. Ακριβώς. Από τον κεραυνό ξεκινάει και από το κεραυνό τελειώνει. Αυτό ακριβώς. Αυτό θέλω να πω και να κλείσουμε και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και για σήμερα. Καλό βράδυ. Και θα κλείσω αφού αναγνώσω το παράρτημα του βιβλίου. Ωραία. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν και σήμερα με τον κύριο Ρασιά και ολοκληρώσαμε το βιβλίο. Ολοκληρώσαμε το βιβλίο «Η Αρετή», το πρώτο μέρος θα πω, γιατί έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας με το δεύτερο μέρος και φυσικά και με τα υπόλοιπα βιβλία του. Και να πάω λοιπόν στην η πλατωνοστοϊκή ιεράρχηση των αρετών κατά τον Γεώργιο Γεμιστοπλήθωνα. Ένα. Δικαιοσύνη, γενική και λογική, αρετή ως προς τις ανθρώπινες απονεμήσεις, με υποδιαιρέσεις τις ειδικές αρετές, την οσιότητα ως αγαθοπραξία προς τους θεούς, την πολιτεία ως αγαθοπραξία προς την συντεταγμένη κοινωνία και την χριστότητα ως γενική αγαθοπραξία προς τους συνανθρώπους. 2. Φρόνησης, γενική και λογική. Αρετή ως προς τον ενδιάθετο στον άνθρωπο λόγο που τον διαφοροποιεί από τα άλλα ζώα, με υποδιαιρέσεις τις ειδικές αρετές, την θεοσέβεια ως σεβασμό προς τους θεούς, την φυσική ως σεβασμός προς τη φύση και την ευβουλία ως γενικό σεβασμό που πρέπει να διαπνέει τις διανθρώπινες σχέσεις. 3. Ανδρεία, γενική και συναισθηματική. Αρετή, ψυχική απάθεια απέναντι στις κακουχίες του βίου, με υποδιαιρέσεις στις ειδικές αρετές, της ευψυχία ως θαραλαιότητα, την γενναιότητα ως αγωνιστική αντοχή και την πραότητα ως ανεκτικότητα. Και 4. Σοφροσύνη, γενική και συναισθηματική αρετή, ως προς τις εκούσιες επιθυμίες, με υποδιαιρέσεις στις ειδικές αρετές, την κοσμιότητα ως αυτοέλεγχο στις ζώδεις επιθυμίες, την ελευθεριότητα ως αυτοέλεγχο στην διαχείριση των οικονομικών πόρων και την μετριότητα ως αυτοέλεγχο στις φιλοδοξίες. Αυτά λοιπόν και για σήμερα, Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018, ελεύθεροι παρησιαθάλλοντες, η εκπομπή μας με τον κύριο Ρασιά, κάπου εδώ κλείνουμε και φυσικά πάντα με το χαρακτηριστικό μουσικό μας χαλί.
Να είστε όλοι καλά, για να δω λίγο όμως αν μας δημιουργεί κάποια προβλήματα εδώ.